Red Morning Show. Κάθε πρωί 6 με 10 με τον Τάκη και τον Θοδωρή. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Και επιτέλους είχαμε το πράσινο φως για ένα αίτημα χρόνων, πολλών χρόνων από πολλά κράτη της γης, κυρίως όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν η EFSA, η EFSA είναι στα αγγλικά θα σας πω European Food Safety Authority, είναι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, έδωσε το πράσινο φως για την κατανάλωση τροφών που παράγονται από ένα είδος κολαιόπτερου, κάνοντας το πρώτο βήμα ώστε οι Βρυξέλλες να επιτρέψουν στα έντομα να προσγειωθούν στα πιάτα των Ευρωπαίων. Επίσημα πια. Κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα λοιπόν η αρχή αυτή, ότι οι προνύμφες του σκόλικα των αλεύρων. Του ξέρετε, τρώμε κάθε μέρα. Ναι, σκόλικα των αλεύρων, έτσι. Όπου το καταλαβαίνουμε. Ναι. Όπου η ελαττυνητική του ονομασία είναι Tenembryo molitor. Πάντα, οκ. Μπορούν να καταναλωθούν χωρίς κίνδυνο, είτε με τη μορφή ολόκληρου αποξηραμένου εντόμου. Το αποξηραίνετε το κορχράμπ και το τόσο να το βράδυ εκεί που πήρε το ουσκάκι σου. Τρώσει και δυο σκόλικες αλεύρου. Είτε σε μορφή σκόνη. Να το τρίβει και να το βάζει άχνη πάνω στου κουραμπιέδε, α πούμε. Κατόπιν αιτήματος που είχε υποβάλει η Γαλλική Εταιρεία Εκτροφής Εντόμων. Επειδή είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και ίνες, η κατανάλωσή τους δεν παρουσιάζει κανένα μειονέκτημα στο διατροφικό πλάνο. Υπολογίζεται ότι περίπου 1000 είδη εντόμων καταναλώνονται στην Αφρική, στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εκτροφεία παράγουν μερικές χιλιάδες τόνους ετησίως, παράγουν αποκλειστικά ζωοτροφές κατά κύριο λόγο για τα ψάρια. Μόνο γι' αυτό το είχαν. Δηλαδή δεν το είχαν για να το βάλουμε στο πιάτο μας. Και για τις νυχτερίδες τα ίδια λέγανε, Τάκη, αλλά είδες τι έγινε. Τι έγινε. Τι λέγανε τις νυχτερίδες. Έφαγε ένας μια νυχτερίδα, λένε. Όχι, ναι. Στην Κίνα, Ναι, αλλά τα Χριστούγεννα τότε που είχαμε την άδεια και δεν είμαστε εδώ, διάβασα ότι τελικά ο ασθενής ένα ήταν στην Ιταλία. Δεν ήταν στην Κίνα με την νυχτερίδα. Ο ασθενής ένα της Ευρώπης. Ναι. Της Ευρώπης. Όχι, ο ασθενής ένα, όχι της Ευρώπης. Ο ένα. Ο ασθενής ένα είναι στην Κίνα. Και μάλιστα στην Κίνα λένε. Γιατί είχαμε ασθενή. Εγώ το διάβασα ως αντιπαράθεση ότι δεν ήταν της Κίνας, ήταν στην Ιταλία. Γιατί δεν διαφωνήσαμε ποτέ στην Ευρώπη που είναι, το ήταν ο ένας. Ναι, υπάρχει στην Ευρώπη ότι, είναι, ότι ήταν το πιο Δεκέμβριο, ας πούμε, ο ασθενής. Πιο λίγο πιο αργά. Στην Κίνα λένε ότι μπορεί να ήταν και από το Σεπτέμβριο ο ασθενής ένα. Αυτό, ναι. Ναι. Εντάξει, μήπως ήταν Κινέζος που ήταν στην Ιταλία. Και, τα πρώτα πολλά συμπτώματα. Η πρώτη πανδημία ήταν στην Κίνα. Τα πολλά συμπτώματα. Και η πρώτη χώρα που ξεκαθάρισε ήταν και η Κίνα, έτσι. Αν δεις τώρα τα στατιστικά. Ήταν νοσοκομεία σε εβδομάδες. Αν δεις τα στατιστικά στοιχεία της Κίνας, τουλάχιστον αυτά που δίνει η Κίνα τα στατιστικά στοιχεία, η νεκρή της Κίνας είναι λιγότερη από της Ελλάδας. Ναι, το ξέρω, ναι. Το είδα. Αυτό εκεί ήταν τα απογοητευτικά νούμερα.